Λοιπόν, όπως ακούσατε, ένας από τους τραυματίες στη χθεσινή επίθεση κατά των αστυνομικών στη Νέα Φιλαδέλφεια είναι ένας αστυνομικός ο οποίος είχε βοηθήσει δεκάδες κατοίκους στο Μάτι να σωθούν από τη μεγάλη πυρκαγιά. Ο Αλέξης Κουβέλης είναι μαζί μου. Γλίτωσε αυτός ο άνθρωπος από τις φλόγες, τον γνωρίζεις και προσωπικά, δεν γλίτωσε από τους χούλιγκανς. Έτσι ακριβώς. Νάτος, ο αρχιφύλακας, ο ήρωας του Ματιού που κουβαλάει στην πλάτη του ανθρώπους καμένους. Και το μεγάλο του παράπονο είναι ότι πήγε να σκοτωθεί για το τίποτα. Γιατί εδώ τι έγινε, Αντώνη, βγήκανε ο όχλος, τον άρπαξαν. Άρχισαν να τον μαχαιρώνουν και να τον χτυπάνε. Τον έχουν χτυπήσει πάρα πολύ στο πρόσωπο. Έχει χάσει δόντια, έχει χτυπήματα παντού, στο λαιμό, στο πρόσωπο, στη γνάθο, σε όλο του το σώμα. Δηλαδή, με μανία. Όπως λένε οι συνάδελφοί του, θέλουν να σκοτώσουν. Δεν είναι ένα χτύπημα. Είναι ο άνθρωπος που κουβαλάει εδώ. Είναι ακριβώς. Είναι ο άνθρωπος, ο αρχιφύλακας που εκείνο το βράδυ συντόνισε μέσα στη θάλασσα. Συντόνισε τις ενέργειες που έκαναν και οι υπόλοιποι αστυνομικοί της Δίας. Οι μόνοι που κατάφεραν να φτάσουν εκεί. Θα μπορούσε να βρει χίλιες δικαιολογίες και να μην ήταν εκεί. Προφανέστατα. Όμως έφτασε ως εκεί και βοήθησε όσο κανείς άλλος, γιατί μπόρεσε και συντόνισε μαζί με τους βατραχανθρώπους για να γίνει ό,τι έγινε. Και αυτό που μου λέει με παράπονο είναι ότι όλα αυτά έχω κινδυνεύσει και άλλες φορές, αλλά εκεί προσπαθούσα να βοηθήσω κάποιον, να σώσω μια ζωή, να πιάσω κάποιον που είχε κάνει ένα έγκλημα. Εδώ δέχτηκα πισόπλατη επίθεση για το τίποτα, από χούλιγκαν, για το τίποτα. Κόντεψα να φύγω από τη ζωή. Ένας άνθρωπος που, επειδή έχουμε αποκτήσει μια σχέση από εκείνο το βράδυ, γιατί ήμασταν μαζί, ξέρω την οικογένειά του, πάγωσα το πρωί όταν το έμαθα, γιατί ξέρω πόσο ένας αστυνομικός πρώτης γραμμής, πόσο θέλει να είναι πάντα στο καθήκον πρώτος. Να γλιτώνεις από τις φλόγες και να μην γλιτώνεις από τους λίγους ανεγκέφαλους. Αλέξη, πάμε να δούμε. Μάχημος και πάντα δίπλα στον πολίτη. Αυτό θα το ακούσετε να το λέει δύο φορές. Πάντα δίπλα στον πολίτη. Και έχω την εντύπωση ότι θα είναι και μετά από αυτό. Αυτό ακριβώς λέει. Αυτό και μπράβο του, Αλέξη. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε τι είπε στον Αλέξη Κουβέλη, αστυνομικός. Βρεθήκατε σε ένα πόλεμο ξαφνικά. Ναι, βρεθήκα σε ένα πόλεμο ξαφνικά. Τραυματιστήκαμε χωρίς λόγο, δηλαδή, να τραυματιστούμε, να σώσει έναν άνθρωπο, να δώσει τη ζωή σου, να βοηθήσει έναν άνθρωπό σου. Γι' αυτό για μένα σημαίνει. Να τραυματιστούμε και να χάσει τη ζωή σου από κάποιους οπαδούς, οι οποίοι είναι χούλιγκαν και το κάνουν αυτό για χαβαλέ και για πλάκα, είναι ό,τι χειρότερο. Και ξαφνικά βρίσκεσαι μαχαιρωμένο στο κρεβάτι. Αυτά συμβαίνουν στην υπηρεσία. Τι να κάνω. Σε λίγο καιρό θα αναρρώσουμε και θα είμαστε πάλι κανονικά στον δρόμο, δίπλα στον πολίτη. Ο μάχημος αρχιφύλακας που πρωταγωνίστησε στη διάσωση στο Μάτι, στην Αργυρά Ακτή. Αυτός που κουβάλισε στις πλάτες του ανθρώπους καμένους, που έδωσε δύναμη και θάρρος. Έπεσε θύμα του τυφλού φανατισμού. Με μαχαίρωσαν για το τίποτα, όπως λέει. Επειδή είχα μεγάλη αντίσταση, κάποιος ήρθε από πίσω για να μας καταφέρει και μας κάρφωσε με το μαχαίρι από πίσω, ύπουλα δηλαδή, γιατί πάνω στην ένταση, γιατί στην ίδια το κατάλαβες πώς έγινε. Πήγε η εικόνα από εκείνο το βράδυ στο μυαλό όλων, πόσο πολύ προσφέρατε, πώς νιώθετε, τι χτυπήματα έχετε. Έχω ένα χειρομοπλάτι, ένα χτύπημα, δύο μαχαιρία στο μυρό και στο πρόσωπο που έχουν σπάσει δύο δόντια. Έγινε ένα περιστατικό, τραυματιστήκαμε και μετά θα είμαστε πάλι δίπλα στον πολίτη, ακόμη πιο δυνατοί, θα ζυγίσουν και καλύτερα τα πράγματα και θα είμαστε και πιο αποτελεσματικοί. Το μαχαίρι σταμάτησε δίπλα σε κεντρική αρτηρία. Η ζωή του κινδύνευσε. Βλέπετε πίσω μου, ο αστυνομικός έχει πάρει στην πλάτη του. Υπόσχεται όμως γρήγορα να ξαναβρεθεί δίπλα στον πολίτη. Όπως τότε που με την ομάδα του ήταν οι μόνοι που κατόρθωσαν. Μαζί με τους βατραχανθρώπους να βρεθούν εκεί στο Μάτι και να βοηθήσουν. Το κάναμε σφίξιμο της ψυχής, δηλαδή. Δεν μπορούσε να κρατήσει την ψυχραιμία σου, αλλά έπρεπε όμως να κρατήσουμε την ψυχραιμία μας για να μην πανικοβληθούμε εμείς και πανικοβληθούν και οι συμπολίτες μας, για να τους δώσουμε τη δύναμη ότι υπάρχει σωτηρία, ότι εδώ είμαστε εμείς και όλα θα πάνε καλά. Τώρα και πάλι στην πρώτη γραμμή τραυματίστηκε σοβαρά, αλλά υπόσχεται να επιστρέψει υγιής και δυνάτος.